Την πρωτοχρονιάτικη πίτα της έκοψε η τοπική επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας ΙΤΕΑ σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης. Πλήθος κόσμου παρευρέθηκε στην εκδήλωση, ενώ παρόν ήταν και ο αναπληρωτής υπεύθυνος του τομέα πολιτικής ευθύνης οικονομίας της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής Φθιώτιδας Χρήστος Ταϊκούρας. Σε αυτή τη μάχη έχω καταθέσει και θα καταθέτω με μεγαλύτερη ένταση και εγώ τις δικές μου δυνάμεις. Τα μέλη της τοπικής επιτροπής ΙΤΕΑ, θέλοντας να τιμήσουν τον κύριο Σταϊκούρα, του παρέδωσαν το έμβλημα της καρτερίας που μέχρι και το Δεκέμβριο του 2010 αποτελούσε το επίσημο έμβλημα της πόλης. Είναι το έμβλημα της καρτερίας, το οποίο χρησιμοποιούσαμε μέχρι το Δεκέμβριο του 2010 ως Δήμος ΙΤΕΑς. Είναι ιδιαίτερης ιστορικής και συναισθηματικής αξίας για όλους μας εδώ στην ΙΤΕΑ. Μας θυμάται που το κρατάτε στα χέρια σας. Σας ευχαριστώ που μας τιμήσατε απόψε εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου. Εγώ ένα πράγμα θα ήθελα να πω, επειδή η συγκυρία το έφερε και είναι πραγματική συγκυρία, αυτός ο νομός να μην έχει βουλευτεί από τη Νέα Δημοκρατία, θεωρείς ότι για το μικρό χρονικό διάστημα που δεν υπάρχει αυτός ο βουλευτής, ότι εγώ είμαι κοντά σας. Με δηλώσεις της η πρόεδρος της τοπικής επιτροπής του κόμματος στην ΙΤΕΑ, Λιάννα Πιλάλα Τσακίρη, θέλησε να ευχαριστήσει τον κύριο Σταϊκούρα για την παρουσία του στην εκδήλωση, αλλά και τον ίδιο τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνη Σαμαρά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχήν όσους τίμησαν την εκδήλωσή μας και πρέπει να πω ότι ο πρόεδρός μας, Αντώνης Σαμαράς, έχει θέσει το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας σε εκλογική ετοιμότητα, αρνούμενος φυσικά τη λογική του ώριμου φρούτου, υπηρετώντας τη λογική αναγκαίων ανατροπών. Έτσι κινηθήκαμε και εμείς εδώ, γιατί η Ελλάδα χρειάζεται επιβόντως πολιτικές δυνάμεις που δεν σκύβουν το κεφάλι, ούτε εξαντλούνται, αλλά χαράζουν μια προοπτική διεξόδου. Είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς, διότι την εκδήλωσή μας θύμισε ο βουλευτής Φθιώτιδας, Χρήστος Ταϊκούρας, ο οποίος είναι και αναπληρωτής τομεάρχης του οικονομικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας. Και φυσικά ο πρόεδρός μας, Αντώνης Σαμαράς, του έχει δώσει ένα πάρα πολύ δύσκολο ρόλο, που με απλά και κατανοητά λόγια μας εξήγησε στην εκδήλωση και όλος ο κόσμος έμεινε πάρα πολύ ευχαριστημένος από αυτή την παρουσία. Οφείλουμε λοιπόν να συστρατευτούμε όλοι μαζί και να κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να ξεπεράσουμε αυτή την κρίση που πλήττει την πατρίδα μας σήμερα, τον τόπο μας και πιο ιδιαίτερα τη δική μας περιοχή. Τις δικές του ευχές όμως έστειλε και ο πρώην Δήμαρχος Τολοφόνας, Ανδρέας Άνθιμος, που δεν παρέλειψε να κάνει λόγο για τους μηχανισμούς, τους οποίους δεν διαθέτει, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης συγκριτικά με το ΠΑΣΟΚ. Θέλω να απευθύνω πρώτα ένα θερμό χαιρετισμό προς όλους τους συνδημότες μου και προς όλους τους δημότες και προς όλους τους αγωνιστές της Νέας Δημοκρατίας. Σας ευχηθώ χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Να πω πως αυτές οι συγκεντρώσεις καλές είναι που βρισκόμαστε και τονώνεται το δυναμικό της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά θα πω τούτο όμως, ότι δυστυχώς η Νέα Δημοκρατία δεν έχει τους μηχανισμούς και δεν έχει και την προπαγάνδα που έχει το ΠΑΣΟΚ και πετυχαίνει αυτά που πετυχαίνει. Γιατί ένα απλό θα πω, ότι προεκλογικά το ΠΑΣΟΚ έλεγε υπάρχουν λεφτά και ο κόσμος πίστευσε, δεν πίστευσε τη Νέα Δημοκρατία, το καραμαλί που έλεγε την αλήθεια. Πίστεψε ότι υπάρχουν λεφτά, όμως βρέθηκε σε αυτή τη δυσάρεστη θέση που σήμερα βρισκόμαστε. Θέλω να πω ότι χρειάζεται αγώνας και η ζωή είναι δύσκολη, τα πράγματα δυσκόλεσαν πάρα πολύ και δεν ξέρω πόσο θα αντέξει ο κόσμος. Τα μέτρα είναι πανωτά, θα χάνονται δουλειές, όταν οι μισθοί, τα πάντα λιγοστεύουν, μειώνονται και μένει ο κόσμος στους δρόμους. Φοβάμαι την λαϊκή κατάσταση.